to be or not to be? That's the question. Τι του πει ο Νότου, πού νομίζω ότι είσαι και πώς είσαι έτσι πρώτα απ' όλα. Τι είσαι εσύ τώρα. Γύρνα λίγο πλατούλα, γύρνα λίγο πλατούλα. Έλα να σε εξήσω. Δίνεις Halloween. Να με. Και εσύ είσαι ρε τρούμπα, θα μας πεις για τις απόκριες. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι το debate έχει να κάνει με απόκριες ή Halloween. Η αλήθεια είναι, Τάσο μου, ότι οι απόκριες μου έχουν αφήσει και ένα παιδικό τραύμα. Τι εννοεί, για να μην το λέει, για πέ. Λοιπόν, και νιώθω σαν να είμαστε τώρα στο καραβί του ψυχολόγου. Καταλαβαίνετε, στην καραβί του ψυχολόγου. Γιατί όταν ήμουν μικρή, όλα τα κοριτσάκια. 50 ευρώ μετά. Όλα τα κοριτσάκια τα ντύνανε πριγκίπισες, Ιωσήφινες, Σπανιόλες. Και η μάνα μου τι με έδινε, λες. Batman. Νυχτερίδα! Νυχτερίδα ή Batman. Έσκασα στο παιδικό πάρτι και εγώ σαν νυχτερίδα. Ναι. Άρχισα να κλαίω στο παιδικό πάρτι. Όχι, ρε Ζωή. Άρχισα να κλαίω και να λέω γιατί είμαι εγώ μια νυχτερίδα και μην πας να με κλαίσεις συναισθηματικά τώρα με όλα αυτά που λες δηλαδή. Όχι, δεν θέλω να μου κλαίσεις, δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι. Ακόμα το σκέφτομαι. Φτάζω να η πιο όμορφη νυχτερίδα που κυκλοφόρησε ποτέ. Και μετά ξέρει μου είναι και ρετσινιά και λέω από εδώ και πέρα σε απόκριση θα γίνουμε ένα σούπερ ήρωα. Πάμε κάτω. Μια μπάρμα. Τι πάθαμε και τότε. Είπα και εγώ, λέω θα ντυθώ σούπερ ηρωίδα. Wonder Woman. Λέει ο άντρας θα ντυθώ Captain America. Λέει τέλειο. Το ταιριαστό ζευγάρι. Τέλειο. Πήγα, τις πήρα, τις προμηθεύτηκα τις στολές. Αλλά δεν ξέραμε ότι υπήρχε θέμα στο πάρτι. Ήταν θεματικό το πάρτι. Αμέ, ήταν θεματικό. Πάμε εμείς, κάμε μύτη, βγαίνουμε. Μας κοιτάνε. Βλέπω την πρώτη πριγκίπισσα. Βλέπω τον άλλον λόρδο. Λέω κάτι δεν πάει καλά κάτι τώρα. Κάτι δεν μου κολλάει τώρα. Ναι. Και όπως καταλαβαίνεις. Όλοι οι λόρδοι και πριγκίπισες και εμείς ο Captain America και η Wonder Woman. Τέλειο ήσασταν. Μου υποστηρίζεις απόκριση που μετά θα πρέπει να κάνουμε νηστεία, δηλαδή δεν θα μπορούμε να βάζουμε τίποτα το εντεράκι μας, τίποτα να λυκδοθεί που λέμε. Τι μου λες τώρα, πρώτα απ' όλα τι έτοιμο είναι αυτό. Πρώτο αρνητικό, η απόκριση σε αυτό. Πρώτο αρνητικό. Αυτό το έτοιμο, αυτό το Halloween που το βλέπω και σκιάζομαι, που πηγαίνω με τα παιδιά μου στα μαγαζιά και μου λέει θέλουμε αυτή τη μάσκα, θέλουμε αυτά τις νυχτερίδες, τα αυτά, τα καπέλα εδώ, τα. Κοίτα εδώ τώρα, σαν τη χείρα. Και το καπέλο. Σαν τη χείρα τώρα. Φορά και εδώ. Φορά και είναι αυτό τώρα να βγω έξω. Ξόρυγεται να βάλουμε τα ξενόφρα και τα έθιμα εδώ στα δικά μας. Γιατί? Ενώ έχουμε τις ωραίες απόκριες, να περιμένουμε χρονικά όταν είναι η απόκριση, που ντυνόμαστε ό,τι θέλει ο καθένας. Που γίνονται τα καρναβάλια εκεί πέρα, πάνε και πίνουν εκεί πέρα ο κόσμος και δεν ξέρει μετά πού να πάει, χάνει το καραβάνι του εκεί πέρα, εσύ την ομάδα το του γκρουπ. Το έχω πάθει εγώ αυτό, παιδί μου. Τι έχεις πάθει? Έχω πάει στην Πάτρα και έχω εκεί μαυροδάφνη και μικρός δηλαδή και τα έχασα την παρέα μου. Δεν ξέρω πάτω και πού πέρα. Δεν είναι ωραίο αυτό που πάνε εκεί πέρα, πηγαίνουν στην Ξάνθη, πηγαίνουν στην Πάτρα, έχουν ωραία τα έθιμα, έχουν τα καρναβάλια, πηγαίνουν όλοι μαζί μπουλούκια, έχουν θέματα, διασκεδάζουν, περνάνε καλά. Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, για να μεταμφιεστούμε, δηλαδή εμείς που μένουμε στην Αθήνα πρέπει να πάμε μέχρι την Ξάνθη, μέχρι την Πάτρα, μέχρι την Καβάλα, δεν ξέρω τι. Τι μου λες, κυρία μου, εδώ πέρα μπορείς να ντυθείς, ας πούμε, με το Halloween και να ντύσεις τα παιδάκια σου να τα πάρεις όπως πηγαίνεις. Βεβαίως, όπως πηγαίνεις με τα κάλαντα και τα τέτοια. Τι μου θυμίζει τώρα που είσαι εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Το θυμάσαι την ταινία το Scream. Μα από την ταινία το Scream. Τους κυνηγούς εκεί πέρα όλους τους σκότωνε. Είναι αυτό παράδειγμα για τα παιδιά μας. Πηγαίνουν τα παιδιά και πατάνε το κουδουνάκι, βγαίνει ο άνθρωπος. Θα βγει ο άνθρωπος τώρα, θέλει να πάει στην πολυκατοικία τώρα το παιδί και θα χτυπήσει και θα βγει έτσι. Ναι, με την κολοκύθα του που έχει βάλει μέσα το λαμπάκι του, το φωτάκι του, πηγαίνει έτσι αυτά και λέει trick or treat. Φάρσα ή κέρασμα δηλαδή, κατάλαβες. Και δίνει ο άνθρωπος που ανοίγει την πόρτα, ανοίγει ο άνθρωπος την πόρτα και του δίνει σοκολατάκια. Για τις απόκριες, τι άλλο έχεις να μου πεις εσύ, ας πούμε, για να υπερθεματίσεις. Για τις απόκριες πρώτα απ' όλα μπορείς. Οτιδήποτε έχεις φανταστεί σε αυτή τη ζωή μπορείς να το κάνεις, θα το κάνεις απόκριες. Γιατί το Halloween. Τι, δεν μπορεί. Όχι, ρε παιδί, θέλω. Εγώ ήθελα να γίνω πάντα αστυνομικός. Ήθελα πάντα να γίνω, ξέρω εγώ, μια πριγκίπισσα, κάτι. Ναι. Και μπορώ μία μέρα το χρόνο τουλάχιστον να μεταμφιεστώ σε αυτό που θα επιθυμούσα να είμαι. Και εγώ ήθελα πάντα να ντυθώ πάντα. Δεν μπορώ να το κάνω το Halloween, δηλαδή από μια μεριά. Το Halloween πρέπει να είσαι κολοκύθα. Φαντάζομαι. Ή ο τρομακτικός. Φαντάζομαι πάντα. Ήθελα να ντυθώ σούπερ ήρωας και δεν θα. Όχι, ρε, μου έλεγε. Όχι, δεν θα ντύθεις. Όλοι οι σούπερ ήρωες δίνονται, όλοι Batman, Superman και τέτοια. Δεν είμαστε τόσο σωρό. Είχα ντυθεί και εγώ είχα στεναχωρηθεί τότε. Τι? Αλλά τώρα που το έχω δει σε φωτογραφίες, το έχω εκτιμήσει πάρα πολύ. Παίχτης αμερικανικού ράγκμπι. Είδε τελικά όμως αυτό που καταλαβαίνω μέσα από αυτό το debate είναι ότι όλοι έχουμε ψυχολογικά τραύματα τελικά με τις απόκριες. Λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται αυτό το debate είναι έτοιμο να κλείσει με κλάμα γοερό για τους δύο. Σας παρακαλούμε, αποφασίστε γρήγορα, ψηφίστε γενικότερα γιατί. Μόνο στα χωριά με μόνο το σκέφτομαι τώρα. Τελικά, απόκριες ή Halloween. Trick or treat, trick or treat.